Λοιπόν, πάμε να τα πούμε τώρα κι εμείς. Πάμε γιατί... να τα μάθουμε. Να τα μάθουμε, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι κι εμείς πολλά δεν ξέρουμε. Και ο κόσμος δεν ξέρει πολλά. Να φωτιστούν έτσι κάπως άγνωστες πτυχές. Τι έγινε στην Κρήτη την Επανάσταση του 1821. Καταρχάς, είχαμε Επανάσταση στην Κρήτη το 1821 ή μόνο ο Μοριάς ήταν στην Επανάσταση? Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτό το ερώτημα το απευθύνεις κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Ακριβώς. Δημήτρης Κυπριωτάκης, ιστορικός από το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και τελικά, υπήρχαμε εμείς στην Επανάσταση του 1821. Όχι απλά υπήρχαμε. Η Επανάσταση στην Κρήτη κράτησε σχεδόν μία δεκαετία. Ξεκινάει το 1921 με κάποια μικρή καθυστέρηση τον Ιούνιο, στα μέσα Ιουνίου. Και κρατάει μέχρι το 30 με μια διακοπή ανάμεσα στο 24-25, ανάλογα αν μετρήσουμε και την περίοδο της Γραμβούσας από το 25 στο 27. Αλλά στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια διαρκή επανάσταση μιας ολόκληρης δεκαετίας. Άρα ξεκίνησε τον Ιούνιο λοιπόν, μας είπατε. 14 Ιουνίου είναι η πρώτη μάχη. Τώρα εξαρτάται πώς θα ορίσεις την έναρξη της Επανάστασης. Υπήρξαν κάποιες συναντήσεις πριν για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Για την οργάνωση, έτσι. Ας το πούμε έτσι, αλλά και αυτών είχαν προηγηθεί κάποια γεγονότα στις πόλεις, σφαγές που δώσαν το ένασμα για να γίνουν αυτές οι συναντήσεις. Συνήθως χρησιμοποιούμε τις μάχες ως ορόσημο, οπότε η πρώτη σύγκρουση που είναι 14 Ιουνίου του 21 ορίζει και την έναρξη, την τυπική έναρξη, ας το πούμε έτσι. Αυτή η πρώτη σύγκρουση, κύριε Κυπριωτάκη, ήταν στα Χανιά, στον Αποκόρονα. Είναι στο Λουλό. Έχω κάνει σωστή μελέτη. Στο Λουλό, στο χωριό Λουλό, στην περιοχή των Κεραμιών, στα Χανιά. Ήταν ένα περιστατικό λίγο περίεργο, γιατί από τη μια πηγή, ο Κρυτοβουλίδης μας λέει ότι ήταν μια ομάδα Τούρκων που βγήκανε, μουσουλμάνων που βγήκαν να λαιλατήσουν τη γύρω περιοχή. Άλλες πηγές λένε ότι ήταν μουσουλμάνοι που βγήκαν να μαζέψουν τρόφιμα για τον πληθυσμό που είχε συγκεντρωθεί μέσα στην πόλη, μέσα στα τείχη. Μια ομάδα σφακιανών υπό τον αναγνώστη Παναγιωτάκη που είχε πάει στους Λάκους για να διευθετήσει μια διαφορά που υπήρχε, θεώρησε ότι αυτό ήταν επιθετική ενέργεια και θεώρησε καλό να στήσει μια ενέδρα. Η ενέδρα έγινε, οι μουσουλμάνοι ιτήθηκαν, γυρίσαν στην πανικόβλητη στην πόλη και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι συγκρούσεις, σφαγές μέσα στις πόλεις, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο. Άρα δεν ήταν ακριβώς οργανωμένη αυτή η πρώτη. Όχι. Ήταν ένα σχετικά τυχαίο γεγονός. Και μάλιστα οι μουσουλμάνοι που γυρίσαν στα Χανιά πανικόβλητοι δήλωσαν στους δικούς τους ότι αυτοί που τους χτύπησαν δεν ήταν χριστιανοί της Κρήτης, αλλά ήταν φουστανελάδες και Ρώσοι στρατιώτες. Γιατί φοβόντουσαν ότι θα ερχόντουσαν ξένοι να πολεμήσουν στο νησί. Και ήρθαν ξένοι. Βεβαίως, ήρθαν όχι οι Ρώσοι προφανώς, ούτε οι Γάλλοι, όπως φοβόντουσαν οι ντόπιοι μουσουλμάνοι. Ήρθαν όμως επαναστάτες από σχεδόν όλες τις άλλες περιοχές. Από την Μικρά Ασία, από την Πελοπόννησο, από τα νησιά, από όλη την επαναστατημένο χώρο. Φιλέλληνες δεν έχουμε πάρα πολλούς στην Κρήτη, είναι ελάχιστοι, γιατί δεν ήταν και το πιο ιδανικό πεδίο για να δράσουν. Μόνο ο Ιωσήφ Βαλέστας είναι ο πιο γνωστός φιλέλληνας που ήρθε και δεν είχε καλή τύχη, δυστυχώς. Γιατί το λέτε αυτό, όχι γιατί το λέτε, γιατί ξέρουμε τι έχει συμβεί, αλλά γιατί δεν είχαν πεδίο που λέτε για να δράσουν? Γιατί η Κρήτη δεν ήταν ένα πολύ περίεργος τόπος για τους επαναστάτες για εκείνη την εποχή. Ήταν μακριά από τα κύρια πολιτικά όργανα, ήταν μακριά από τις κύριες εξελίξεις, ήταν ένα μέρος που δεν ξέραν αν η επανάσταση θα επιβιώσει την επόμενη μέρα. Έχει σκαμπανεβάσματα πάρα πολλά. Υπάρχουν περίοδοι που η επανάσταση θριαμβεύει. Σε διάστημα ενός χρόνου μπορούσε η επανάσταση να θριαβεύσει και ταυτόχρονα να στριμωχθεί, να προκύψουν προβλήματα, να φανεί ότι πάει να καταρρεύσει. Οπότε ήταν δύσκολο να πάρεις το ρίσκο και να πας ένα μέρος, να αποκλειστείς ένα νησί από το οποίο δεν μπορείς να ξεφύγεις αν κάτι πάει στραβά. Στην Κρήτη τότε υπήρχε, καλά, όχι κάτι απολύτως οργανωμένο, αλλά έτσι μια λογική ενιαία ή ήταν σπασμωδικά όσαν γινόντουσαν, δηλαδή οι ενέργειες, οι πρωτοβουλίες από τζάκια κατά τόπους, τζάκια καταλαβαίνει θέλω. Αυτό πάει σταδιακά. Δηλαδή, στην αρχή συζητάμε για μια κατάσταση όπου τα πάντα είναι τοπικές πρωτοβουλίες. Στην αρχή, μάλιστα, της Επανάστασης δεν έχουμε Επανάσταση στην Ανατολική, έχουμε μόνο στη Δυτική Κρήτη. Η Επανάσταση φτάνει μέχρι τη Μεσαρά. Και στη Δυτική ακόμα Κρήτη, το Σέλινο και η Κύσαμος δεν συμμετέχουν, όχι γιατί οι μουσουλμάνοι έχουν τον έλεγχο. Από εκεί και πέρα γίνονται κάποιες προσπάθειες να οργανωθούν. Η Ψηλάντη στέλνει τον Αφεντούλιεφ τον Νοέμβριο του 1921 για να οργανώσει κάπως την κατάσταση, αλλά προσκρούει στην αντίδραση των Σφακιανών.
αρχικά το προσετερίζονται, στη συνέχεια όμως αντιδρούν. Ναι. Υπάρχει μια σημαντική ρήξη μεταξύ τους. Και αυτό είναι στα άγνωστα, έτσι, πολύ στο Κρήτη είναι στα όρια, η Κρήτη είναι στα όρια του εμφύλιου για τα 4 πρώτα χρόνια που κρατάει η Επανάσταση. Είναι στα όρια της εμφύλιος, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος, αλλά είναι στα όρια του να έρθουν σε ρήξη επαναστάτες μεταξύ τους. Οι Σφακιανοί με τους Μυλοποταμίτες ειδικά έχουν εξαιρετική αντιπαλότητα. Γίνονται δύο στρατόπεδα, το ένα από τον Αφεντούλη, τον άλλο από τους Σφακιανούς. Είναι μια πορεία που κρατάει για αρκετά, αλλά αυτό αλλάζει πάρα πολύ στη δεύτερη περίοδο. Δηλαδή από το 27 και μετά, που πια έχουν φύγει πολλοί χριστιανοί, έχουν πάει σε επαναστατημένες περιοχές, έχουν συμμετάσχει σε πολιτικά όργανα, έχουν αποκτήσει μια εμπειρία του πώς λειτουργεί και πώς δομείται μια πολιτεία, πώς λειτουργεί ένας σοβαρός στρατός κτλ. Γυρνώντας το 27, δεν έχουμε τις ίδιες. Έχουμε πάλι αντιπαλότητες, αυτό είναι απόφευκτο και θα υπάρξουν σε όλη τη διάρκεια των επαναστάσεων του 19ου αιώνα. Αλλά αυτή τη φορά καταφέρνουν και φτιάχνουν ένα συγκεκριμένο όργανο, το Κρητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει αντιπροσώπευση από όλες τις ομάδες, έχει οργάνωση, έχει διοίκηση, λειτουργεί αρκετά καλά και θα έχει πετύχει πολλά αν δεν είχε αποτύχει επανάσταση το 30 λόγω της παρέμβασης των μεγάλων δυνάμεων. Όταν λέτε ότι πήγαν στα όργανα, εννοείται στα γνωστά όργανα που είχαμε στην Πελοπόννησο. Ναι, ναι, συμμετείχαν κανονικά. Συμμετείχαν στις πολιτικές εργασίες που γίνονται εκεί και αποκτούν τη σχετική εμπειρία που δεν την είχαν πριν. Και αυτό είναι και, αν θέλετε, και το μεγάλο κέρδος της επανάστασης. Δηλαδή ότι από ένας πληθυσμός ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με το πολιτικό, γιατί η Κρήτη είναι νησί, είναι αποκομμένη, δεν έχει επαφή καθόλου με αυτά τα πράγματα. Αλλά ένας πληθυσμός που δεν έχει καμία επαφή με το πολιτικό, ξαφνικά μέσα από αυτή τη διαδικασία αποκτά την ικανότητα να οργανώνεται πολιτικά και συνεχίζει αυτό και μέσα στο 19ο αιώνα και συνδέεται και με τις επαναστάσεις που ακολουθούν αργότερα. Mm-hmm. Πόσο εύκολο ήταν τώρα για την Κρήτη να ξεσηκωθεί, με δεδομένο ότι είχαμε το γνωστό τους τουρκοκριτικούς. Ήμασταν ένας πληθυσμός που ήμασταν κομματάκι μίξτα, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Καθόλου δεν ήταν. Όχι μόνο λόγω των τουρκοκριτικών, των μουσουλμάνων της Κρήτης είναι το καλύτερος όρος, κυρίως γιατί η Κρήτη ήταν αποκομμένη. Νησί είναι αποκομμένα από τα διεθνή δίκτυα. Οι ιδέες που αλλού λειτουργούσαν ή οι άλλοι παράγοντες που λειτουργούσαν σε περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Μολδοβλαχία ή οπουδήποτε αλλού, δεν λειτουργούν στην Κρήτη. Δεν υπάρχουν. Φιλική εταιρεία, ας πούμε, στην Κρήτη δεν έχει σημαντική δράση. Με εξαίρεση τις πόλεις που είναι εμπορικά κέντρα και την περιοχή των Σφακίων που οι Σφακιανοί είναι έμποροι και πειρατές και έχουν επαφή με αυτά τα δίκτυα. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι το σύνολο των Κρητικών που μοιήθηκαν στη φιλική εταιρεία είναι περίπου 83 όλοι και όλοι. Και μισοί δεν έδρασαν καν στην Κρήτη, ήταν εκτός Κρήτης. Άρα δεν υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, δεν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία, δεν υπάρχουν ένοπλοι στην Κρήτη που θα μπορούσαν, όπως οι Μανιάτες ή οι Φρουρές που υπάρχουν στην Πελοπόννησο. Μόνο οι Σφακιανοί έχουν οπλισμό και ξέρουν πώς να πολεμάνε, και αυτοί είναι που κρατάνε την Επανάσταση παρά τα προβλήματα που κατά περιόδους δημιουργούνται. Και το τελευταίο στοιχείο είναι αυτό που είπατε, ότι στην Κρήτη ο πληθυσμός είναι μικτός. Δηλαδή έχουμε γύρω στις 280.000 πληθυσμό, οι μισοί περίπου είναι μουσουλμάνοι, οι μισοί είναι χριστιανοί. Και οι μουσουλμάνοι έχουν μια αρκετά επιφυλακτική στάση, όχι διαχρονικά, αλλά από την εξέγερση του Δασκαλογιάννη και έπειτα, είναι αρκετά προσεκτικοί, λαμβάνουν αρκετά μέτρα προκειμένου να αποφύγουν μια επανάληψη των γεγονότων του 1770, γιατί δεν φοβούνται τόσο τους χριστιανούς, όσο το μήπως οι χριστιανοί λειτουργήσουν ως διάβλος για να έρθουν στο νησί κάποιοι ξένοι, Ρώσοι, όπως είπαμε πριν, Γάλλοι ή άλλοι. Είχανε το φόβο, δηλαδή υπήρχε αυτός ο φόβος των Ρώσων. Ο φόβος της εισβολής είναι διαχρονικός. Οι μουσουλμάνοι κατάφεραν να απαλλαγούν από το φόβο ότι οι Βενετοί θα προσπαθούσαν να ανακτήσουν το νησί μόλις στις αρχές του 18ου αιώνα. Δηλαδή, σχεδόν μισό αιώνα μετά το τέλος της κατάκτησης. Και ξανά μετά το 1770 ξεκινάει μια νέα φοβία ότι θα έρθουν, ότι οι Ρώσοι ή οι Γάλλοι θα προσπαθήσουν να εισβάλλουν. Όχι, το λέμε για τους Ρώσους, γιατί είχαν προηγηθεί τα περίφημα ορλοφικά με το Βατερλό ουσιαστικά. Ναι, γι' αυτό ακριβώς φοβούνται. Γιατί δεν περιμέναν τα ορλοφικά και όταν συνέβη φοβήθηκαν ότι θα. Γιατί ξέρουν και αυτοί, όπως και οι χριστιανοί, έτσι και οι μουσουλμάνοι που είναι στην Κρήτη, είναι αποκομμένοι. Ξέρουν ότι η βοήθεια, αν έρθει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα αργήσει. Και πράγματι στην Επανάσταση, η πρώτη βοήθεια, αν η Επανάσταση ξεκινάει Ιούνιο του 1921, η πρώτη βοήθεια φτάνει μόλις την άνοιξη του 1922. Από πού? Από Αίγυπτο. Ούτε καν οι Οθωμανοί, δηλαδή, ούτε καν το ίδιο η Αυτοκρατορία δεν μπόρεσε να στείλει ενισχύσεις. Αναγκάστηκε να προσφύγει στην Αίγυπτο για να. Αυτό ήταν σημαντικό παράγοντα, ότι είμαστε σχετικά κοντά με την Αίγυπτο. Πού ήταν ουσιαστικά? Σημαντικό παράγοντα ήταν ότι οι Αιγύπτιοι είχαν στρατό να στείλουν, σε αντίθεση με του Οθωμανού. Οι Οθωμανοί δεν είχαν αποθέματα για να βοηθήσουν σε αυτή την περίπτωση. Και στόλο. Ο στόλο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτή ήταν η κύρια παράμετρο. Και ναι, έπαιξε σημαντικό ρόλο το ότι οι Αιγύπτιοι παρενέβησαν.
και εμείς είχαμε ζητήσει βοήθεια από την επαναστατημένη Ελλάδα. Ήταν το πρώτο που κάνανε. Μα οι τοπικοί επαναστάτες, ειδικά οι Σφαγιανοί, έχοντας την εμπειρία του 1770 που είχαν καταστραφεί, το πρώτο που κάνανε πριν ακόμα σκεφτούν το ενδεχόμενο να εξεγερθούν ήταν να βεβαιωθούν ότι θα ενταχθούν στο πλαίσιο της υπόλοιπης επανάστασης και θα αποκτήσουν επαφή και δίκτυα και θα εξασφαλίσουν βοήθεια υλική και σε στρατό. Και είναι κάτι ωραίες επιστολές που στέλνουν στους ιδραίους, στους σπετιώτες, όλους αυτούς και τους λένε φροντίστε, η μεγάλη επιθυμία τους ήταν να υπάρξει ένας αποκλεισμός του νησιού για να μην μπορούν, να έρθουν ενισχύσεις από έξω. Αυτές οι επιστολές που φαντάζομαι εσείς οι ιστορικοί σας αρέσει να τις μελετάτε, έχουν το χάζι τους, δηλαδή σε τι ύφος είναι γραμμένες, γιατί εμείς τώρα δεν τα ξέρουμε αυτά. Έχει πολύ ενδιαφέρον η διαφορά μεταξύ, δηλαδή αν δείτε τις επιστολές που στέλνουν πριν το ξέσπασμα της Επανάστασης και τις επιστολές που στέλνουν μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης, όταν πλέον είναι σε επαφή με τη φιλική εταιρεία. Οι πρώτες επιστολές είναι σαν να διαβάζετε ένα κείμενο, αυτά θα το λέγαμε πρώην εταιρικό, δηλαδή του 18ου, 17ου αιώνα. Εν Χριστώ, αδελφοί, στο όνομα του Χριστού και της αλήθειας κτλ. Αν πάτε στις επιστολές που στέλνονται αργότερα, θα δείτε ότι μιλάνε αδέλφια στο όνομα του λαού και της ελευθερίας κτλ. Αλλάζει τελείως ο λόγος. Ναι. Γιατί αλλάζει, έρχονται σιγά σιγά οι ιδέες που δεν φτάναν νωρίτερα στο νησί, μέσα από την Επανάσταση αρχίζουν και μπαίνουν στο κύκλωμα, αρχίζουν να κυκλοφορούν, αρχίζουν οι άνθρωποι να τις ασπάζονται, έστω και επιφανειακά σε κάποιες περιπτώσεις, και να τις χρησιμοποιούν. Και βλέπεις πώς αλλάζει ο λόγος μέσα στη διάρκεια της Επανάστασης. Mm-hmm. Τώρα, εμείς ήμασταν οι τελευταίοι που τελειώσαμε ουσιαστικά με την Επανάσταση. Ήμασταν από την αρχή. Στο τέλος, όλη η υπόλοιπη χώρα, κάπως, εκτός από τα Δωδεκάνησα, ίσως και τα Επτάνησα, ήταν ενιαίο το καινούριο κράτος, το νέο ελληνικό κράτος. Εμείς ήμασταν εκτός από όλο αυτό, σωστά? Ναι, γιατί αυτό έγινε για διπλωματικούς λόγους. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι στην ουσία η Επανάσταση στην Κρήτη δεν αποτυγχάνει στρατιωτικά. Μέχρι το 1830, στη δεύτερη φάση της Επανάστασης που ξεκινάει από το 27 και πάει μέχρι το 30, οι χριστιανοί της Κρήτης καταφέρνουν πολύ καλά να κερδίσουν την Ήπεθρο, να ελέγξουν μεγάλο μέρος του νησιού, να έχουν την κυριαρχία. Αυτό όμως προϋπέθεται ότι θα μπορούν να έχουν εφοδιασμό, βοήθεια κτλ. Ο λόγος που η Επανάσταση, που εν τέλει η Κρήτη δεν εντάχθηκε στο ελληνικό κράτος, είναι γιατί αυτό αποφασίστηκε σε διπλωματικό επίπεδο και οι μεγάλες δυνάμεις φρόντισαν να αποκλείσουν το νησί, εμποδίζοντας τη συνέχιση της Επανάστασης ουσιαστικά. Ναι, εντάξει, νομίζω όλοι μπορούμε να καταλάβουμε και τους λόγους που λειτουργήσαν έτσι οι μεγάλες δυνάμεις. Να ρωτήσω κάτι. Ο ρόλος της Εκκλησίας του κλήρου εδώ στην Κρήτη κατά την Επανάσταση, μάλλον έπαιξε κάποιο ρόλο η Εκκλησία? Η Εκκλησία δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε ως ένα νέο σύνολο. Mm. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Η επίσημη Εκκλησία εκείνη την περίοδο είναι ένα όργανο του Σουλτάνου. Είναι στην ουσία ένας μηχανισμός που η δουλειά της είναι να κρατάει ήσυχο το μιλιέτ των χριστιανών. Είναι υπεύθυνη. Και αν τιμωρούνται πολλοί από τους ηγέτες της Εκκλησίας, είναι γιατί δεν καταφέραν ακριβώς αυτό. Δηλαδή να κρατήσουν τον πληθυσμό ήρεμο. Προβλήματα φυσικά υπήρχαν σε περιπτώσεις που οι σφαγές του Ηράκλειου, που σκοτώνονται πολλοί ιερείς και αξιωματούχοι της Εκκλησίας, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το πλήθος εξαγριώνεται και ορμάει στον πρώτο που θεωρεί ότι συμβολίζει τη συγκεκριμένη κοινότητα. Έτσι, υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί κληρικοί, οι οποίοι συμμετέχουν στην Επανάσταση, έχουν κεντρικούς ρόλους, είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και γράμματα και μπορούν να διαχειριστούν και πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις. Και πάρα πολλοί από αυτούς είναι και ένοπλοι. Κάποιοι από αυτούς χάνουν και το σχήμα τους, μάλιστα, ακριβώς γιατί το να σκοτώσει εκείνη την περίοδο ακόμα ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κρατήσει την ιδιότητα του ιερέα. Μάλιστα. Τώρα, εμείς δεν έχουμε έναν ήρωα με την έννοια που έχουν, ας πούμε, που είναι ένας Καραϊσκάκης, ξέρω εγώ, ένας Κολοκοτρώνης, μια Μπουμπουλίνα. Mm. Δεν έχουμε ήρωες εδώ στην Κρήτη την περίοδο της Επανάστασης. Πώς δεν έχουμε? Έχουμε πάρα πολλούς. Γιατί δεν τους ξέρουμε? Δεν τους ξέρουμε για τον ίδιο λόγο που θεωρούμε ότι η Επανάσταση απέτυχε. Επειδή δεν κατάφερε το αντικειμενικό της σκοπό, που δεν ήταν άλλος από την ένταξη στο ελληνικό κράτος. Mm-hmm. Ο πιο γνωστός ήρωας που φαντάζομαι και εκτός Κρήτης, αν και δεν το έχω ελέγξει ποτέ, φαντάζομαι είναι ο Κουρμούλης, ο καπιταν mm-hmm. Κουρμούλης, που είναι ο πιο γνωστός. Αλλά από εκεί πέρα η λίστα είναι πάρα πολύ μεγάλη, με ήρωες από όλο το νησί. Και γυναίκες στην Επανάσταση. Και γυναίκες, ναι. Στην Κρήτη έχουμε και γυναίκες. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρόβλημα πηγών. Δηλαδή, οι χριστιανικές πηγές παρουσιάζουν τις χριστιανές γυναίκες ως ηρωίδες που πολεμάνε δίπλα στους άντρες, συμμετέχουν κανονικά. Οι μουσουλμανικές πηγές παρουσιάζουν τις γυναίκες των μουσουλμάνων ως δειλές, κλεισμένες στις πόλεις και φοβισμένες. Δεν ξέρουμε με ασφάλεια
τι από τα δύο συνέβαινε, ποια από τις δύο πηγές είναι ακριβής. Πάντως το σίγουρο είναι ότι οι γυναίκες συμμετέχουν και στις δύο πλευρές και πολλές φορές και στη μάχη, όχι μόνο σαν επικουρική βοήθεια. Και οι ήρωες που λέτε μεταξύ τους οι σχέσεις ποιες ήταν, δηλαδή υπήρχε και ανταγωνισμός, δηλαδή τον είχαμε δει, τον έχουμε δει μάλλον, έτσι και έχει καταγραφεί και ιστορικά. Ισχύει αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι οι ρήξεις μέσα στις κοινότητες, μέσα στους επαναστατημένους χριστιανούς είναι πάρα πολλές και αναπόφευκτα έχετε και συγκρούσεις μεταξύ αρχηγών. Διαφορετικά μπαϊράκια τα οποία ο καθένας θέλει να κυριαρχήσει, θέλει να κρατήσει λάφυρα, θέλει να αποκτήσει έλεγχο μιας περιοχής. Uh-huh. Γιατί δεν είναι μόνο τα λάφυρα που θα πάρεις, είναι και ο έλεγχος του να μαζέψεις το λάδι μιας περιοχής ή να έχεις έσοδα από ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Υπάρχουν διάφορες διεκρικήσεις. Και φυσικά υπάρχουν και οι τίτλοι. Όταν ο Αφεντούλιεφ έρχεται και μοιράζει τίτλους στους πεντακοσίαρχων, αρχικά τους δίνει στους Φακιανούς, μετά δίνει και στους Μιλοποταμίτες και αυτό κάποιους τους φέρνει σε ρήξη μεταξύ τους. Το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό είναι η δολοφονία του Μελιδόνη από τον Βουρδουμπά, αν θυμάμαι καλά, το 1822, που μεταξύ τους, επειδή τον είχε χρήσει και εκείνον πεντακοσίαρχο ο Αφεντούλιεφ, ζήλεψε, δηλαδή. Υπήρξε μια ρήξη μεταξύ τους. Πιθανότατα όμως είχε να κάνει και με εσωτερικές παλιότερες αντιπαραθέσεις και ο ένας δολοφόνησε τον άλλο. Ωραία. Οπότε εφαρμόστηκε και εδώ η γνωστή στρατηγική. Μοίρασε σε όλους για να ο πιο δυνατός να φάει τον πιο αδύναμο. Διέργη βασίλευε. Το διέργη βασίλευε. Και κάπως έτσι. Λοιπόν, επειδή όλη αυτή τη γνώση εμείς δεν την έχουμε, δεν την παίρνουμε για παράδειγμα από το σχολείο. Νομίζω ότι ποτέ στο σχολείο, δεν ξέρω αν έχω κάνει, αν κάνω λάθος, ποτέ στο σχολείο δεν ακούσαμε όταν μαθαίναμε για την Επανάσταση του 21, ποια ήταν η συνεισφορά της Κρήτης, τι έγινε στην Κρήτη. Υπάρχει κάπου που μπορούμε να τα μάθουμε όλα αυτά? Δηλαδή, αν έρθουμε στο Ιστορικό Μουσείο, έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε για όλα αυτά? Ναι, φυσικά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η έκδοση που κάναμε με αφορμή την έκθεση για το 21, που περιλαμβάνει τα κείμενα της έκθεσης ουσιαστικά, μαζί με κάποιες πρόσθετες πληροφορίες, που είναι μια γενική σύνοψη. Δεν θα βρείτε βιβλιογραφία ή αναλυτικές λεπτομέρειες, αλλά είναι μια γενική σύνοψη των γεγονότων, τουλάχιστον μπορεί και κάποιων επιμέρους όψεων της Επανάστασης, εκεί μπορείτε να τα δείτε. Μετά υπάρχει η ιστοσελίδα, η αντίστοιχη που στήθηκε, η οποία ενημερώνεται και ανανεώνεται με νέο υλικό. Και τέλος υπάρχουν και οι σταθερές συλλογές του μουσείου που μπορείτε να δείτε αρκετά στοιχεία από εκείνη την περίοδο. Και όπλα, αναφορές, πρόσωπα, περιγραφές, οτιδήποτε. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα και κάτι. Γιατί τόση ώρα δεν ρωτάμε. Όχι, εννοώ κάτι, όχι, δεν άπτεται της ημέρας ακριβώς. Πόσο δύσκολη είναι η δουλειά ενός ιστορικού και αν υπάρχει και βοήθεια και αν υπάρχουν και χρηματοδοτήσεις και αν διευκολύνεται ένα ιστορικό να κάνει τη δουλειά του, να κάνει έρευνα. Η δουλειά του ιστορικού είναι λίγο δύσκολη στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει μια σταθερή ροή χρηματοδότησης, κυρίως προς τα επιμέρους ερευνητικά κέντρα. Ενώ υπάρχουν τόνοι ανεπεξέργαστου, αναξιοποίητου αρχαιακού υλικού, υπάρχουν ζητήματα ακόμα τα οποία μένουν στο σκοτάδι και δεν συζητάμε για ζητήματα πρόσφατα, που σε μεγάλο βαθμό δεν έχουμε ακόμα κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Μιλάμε για ζητήματα της Επανάστασης. Ας πούμε, το αρχείο της Επανάστασης για την Κρήτη, το αρχαιακό υλικό, έχει εκδοθεί μέχρι το 24-25, από εκεί και πέρα παραμένει ανεξερεύνητο. Δεν ξέρουμε. Δεν έχει γίνει μια προσπάθεια να συγκεντρωθεί και να εκδοθεί σε ένα συνολικό τόμο. Έτσι. Και αυτό δεν γίνεται λόγω έλλειψης χρημάτων. Κυρίως λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων. Και κόσμου για να το επεξεργαστεί. Ο κόσμος υπάρχει πάρα πολύ. Αν υπάρξει πρόθεση και χρηματοδότηση, από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόμος και για τα υπόλοιπα. Γιατί όμως σημαίνει, ως κράτος δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Κοιτάξτε, τα προβλήματα που υπάρχουν στο πεδίο της έρευνας στην Ελλάδα είναι διαχρονικά. Τα ξέρετε. Πόσο μάλλον σε ένα πεδίο όπως η ιστορία, ο οποίο δεν είναι και πρώτης γραμμής, όπως η ιατρική, η βιολογία ή άλλα. Ναι, αλλά έχουμε Υπουργείο Έρευνα. Δεν έχουμε. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Προλαβαίνω. Γιατί. Μπλέξατε τώρα εδώ. Η ερώτηση είναι, τι σας γοητεύει πιο πολύ στη δουλειά ενός ιστορικού? Το ρωτάω γιατί και εγώ κάποτε ήθελα να γίνω ιστορικός και το έχω αποθυμένο, κύριε Κυβριωτάκη. Η βοήθεια είναι να ψάχνεις μέσα, είναι λίγο σαν να προσπαθείς να λύσεις ένα μεγάλο γρίφο κάθε φορά που ξεκινάς με ένα ερώτημα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάς με τα συμπεράσματα που ήδη έχουν τεθεί. Τα δοκιμάζεις, θέτεις ερωτήματα, τα αφισβητείς ή τα επιβεβαιώνεις και στη συνέχεια αρχίζεις και ψάχνεις. Το ψάξιμο αυτό, το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει σε νέα συμπεράσματα, μπορεί απλά να σε οδηγήσει στα ίδια, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί έτσι λειτουργεί η επιστήμη. Επιβεβαιώνει. Μπορεί να επιβεβαιώσει απλά τα ίδια τις ίδιες υποθέσεις. Είναι αυτή η διαδικασία που σε ικανοποιεί. Ναι, η έρευνα, η διαδικασία της έρευνας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας φωτίσατε και μας φωτίσατε στιγμές που δεν τις ξέρουμε. Μια ιστορία που δεν την γνωρίζουμε. Κακώς πρέπει να τη μάθουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Ευχαριστούμε πολύ.